ευχαριστήσεις. Γεια σας. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Ευχαριστούμε πολύ την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων που προσέφεραν τα παραγόμενα προϊόντα τους για το κέρασμα της απόψινής βραδιάς. Ευχαριστίες. Στα ελληνικά γαλακτοκομεία. Πιστεύω μην καθυστερήσαμε πολύ, αλλά επειδή με πέραν συνεχώς τηλέφωνο, το θέμα του πάρκινγκ είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ας πάντων, κάποιοι θα έρθουν λίγο αργότερα, θα ξεκινήσουμε. Άλλοι φύγαν, ναι, δεν μπορούσαν να παρκάρουν, είναι ένα θέμα αυτό. Πέρυσι είχαμε με τα λεωφορεάκια που ανέβαιναν και έπαιρναν τον κόσμο. Φέτος δεν το κάναμε, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι πιο μεγάλο το πάρκινγκ, αλλά πάλι δεν κάλυψε και είχαμε παράπονα. Πάνω σε ολογιότατε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριε Παπασεργίου, κύριε βουλευτές, κύριε Γιούτα, κύριε Παπακώστα, κυρία Παπακώστα, κύριε Περιφερειάρχα, είναι χαρά που είστε μαζί μας, κύριε Κουρέτα, κύριε Δήμαρχο του Δήμου Τρικαίων, κύριε Σακά και πρόεδρος της ΠΕΔ. Και υπάρχει απόλυτη συνεργασία και σύμπνοια με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΕΔΕ, τον κύριο Αγγελάκη, και με τον κύριο Πλουγούρα και τους πρόεδρους των άλλων εμπορικών συλλόγων, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Δήμος Κρέκα και τον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής, κύριε Χρήστο Τριαντόπουλο. Η εμπλοκή των επιμελητηρίων θα είναι διαρκής, μέχρι οι επιχειρήσεις και η αγορά να επανέλθουν στην κανονικότητα. Κυρίες και κύριοι, το Επιμελητήριο Τρικάλων συνεχίζει και διευρύνει τις αναπτυξιακές του δράσεις. Για την ανάπτυξη και τον εμπορτισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος με τη δημιουργία του γεωλογικού πάρκου Μετώρου Μήλης. Τα Μετέωρα είναι ένα μοναδικό γεωλογικό μνημείο στον κόσμο, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο κατάλογο των οργανωμένων μνημείων. Να μικρύνει την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ως μέλος της διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηρίου, διαπίστωσα ότι 25 εκατομμύρια επισκέπτες και να αναδείξουμε το τουριστικό μας προϊόν
προκειμένου να συναντηθεί με τις νέες τάσεις για ήπιο τουρισμό με επισκεψιμότητα 365 μέρες το χρόνο, με ποικιλία δραστηριοτήτων και προτάσεων. Είναι βέβαιος ότι σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτερομάθμια αυτοδιοίκηση, όπως και με τους θεσμικούς εκπροσώπους του τόπου, θα δώσουμε το περιεχόμενο εκείνο που αξίζει στο τουριστικό μας προϊόν. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Ένας τόπος πραγματικά ευλογημένος από τη φύση. Ένας τόπος που τον άγγιξε ο Θεός και ξεπρόβαλε από τη γη ως τον ουρανό ένα πέτρινο δάσος, μοναδικό στον κόσμο, που στις κορφές του χτίστηκαν οι δικές του εκκλησίες σαν αγιογραφία, συνθέτοντας μια ονειρική μοναστική κοινότητα. Όλες οι αισθήσεις ακροβατούν και αυτές πέτρα στην πέτρα, προσπαθώντας να φτάσουν ψηλότερα και να ψηλαφίσουν λίγη από την αρμονία και τη σοφία που έδωσαν μορφή και υπόσταση σε τούτους τους γίγαντες. Μεταξύ ουρανού και γης, αιώνες ολάκερους, το χέρι του Θεού και ο Λόγος δούλεψαν με τη λάσπη, τις πέτρες, την άμμο, το νερό, τα βουνά και μέσα από τη θάλασσα και την άβυσσο ανύψωσαν και στερέωσαν μια μάζα αγέροχων βράχων. Μέρες και νύχτες πέρασαν και ο ήλιος και η βροχή και ο αέρας και το χιόνι έλειωσαν όσα δεν στέριωσαν, αφήνοντας όρθιες μονάχα εκείνες τις αγέροχες πέτρες που δεν λύγησαν στο άγγιγμα του χρόνου. Αυτό το χώμα και αυτή η βράχη είναι δική τους και δική μας. Είναι ένα μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς που φτάνει απ' άκρη σ' άκρη της γης και προσκαλεί τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο για μια συνάντηση με το θείο, τη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία σε ένα μείγμα θεϊκό, το οποίο πλέον πιστοποιείται ως μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο από την UNESCO για να αποκτήσει νέα δυναμική, απευθυνόμενο σε μια ανεξάντλητη τουριστική αγορά, για να γίνουν ακόμη περισσότεροι μύστες της μοναδικής εμπειρίας, να βρεθεί στο μετέχνιο μεταξύ γης και ουρανού. Το Επιμελητήριο Τρικάλων πήρε την πρωτοβουλία και μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους Δήμους Μετεώρων και Πύλης, αλλά και με συμπαραστάτες όλους τους τοπικούς φορείς, προχωρά στο επόμενο μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης, στο οποίο θα αναδειχθούν όλα τα γεωλογικά μνημεία της περιοχής, από τα μετέωρα μέχρι τα πάνω από 40 γεωλογικά μνημεία του Κόσκιακα και του ευρύτερου ορεινού όγκου, για να πιστοποιηθούν πολιτιστικά μνημεία του ορεινού όγκου, όπως οι γέφυρες της Πύλης και της Παλαιοκαριάς, αλλά και οι Βλαχόστρατες, η Χλωρίδα, η Πανίδα και η γαστρονομία που έρχονται από μακριά για να δώσουν νέο περιεχόμενο και νέα όθηση για το μέλλον. Το Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης έρχεται όχι μόνο για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να πιστοποιηθούν τα μοναδικά γεωλογικά μνημεία του τόπου μας από τα μετέωρα στον Κόσκιακα, αλλά ως μια νέα αφετηρία για το συγχρονισμό του τοπικού τουριστικού προϊόντος με σύγχρονα ρεύματα για ένα ήπιο και βιώσιμο τουρισμό. Έναν τουρισμό δραστηριοτήτων και εμπειριών 365 ημέρες το χρόνο, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που θα αναδεικνύει τον πολιτισμό και τη γαστρονομία και θα αγκαλιάζει όλη την τοπική κοινωνία. Θα συγκροτεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν από τα μετέωρα, τα βλαχοχώρια του Οσπροποτάμου μέχρι τις κορφές του Κόσμιακα, το Φαράγγι της Πύλης και την πόλη των Τρικάλων, που δυναμικά εισήλθε στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Το Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης είναι το αύριο. Αλλά πια σαν αύριο να μην μοιάζει, αλλά σαν το σήμερα που μαζί αναδημιουργούμε για να δώσουμε στον τόπο μας αυτό που του αξίζει. Το όραμα, την ταυτότητα, το σχέδιο.
Κυρίες και κύριοι, βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι η γνώση, η οποία είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Στη νέα πραγματικότητα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, η γνώση και η καινοτομία πρωταγωνιστούν με το επιμελητήριο Τρικάλων να συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΒΑ σε συνεργασία με το Δήμο Τρικαίων, που ξεκίνησε επί Δημαρχίας κ. Παπαστεργίου